Είναι η στιγμή που ο Γεωργιανός διαρρήκτης έχει πέσει στο κενό και σοβαρά τραυματίας σφαδάζει, ενώ βρίσκεται αιμόφυρτος στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας Συνοδό Μικράς Ασίας του Αμπελόκηπους. Εκλιπαρεί τους αστυνομικούς για βοήθεια και εκείνοι προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Άμεσα στο σημείο φτάνουν διασώστες του ΕΚΑ που προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο επίδοξος διαρρήκτης υποφέρει από τα τραύματά του, ενώ κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει στα μπαλκόνια των σπιτιών τους και παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Γεωργιανός λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα αποπειράθηκε να διαρρήξει σπίτι Συνοδό Παπαδιαμαντοπούλου, όμως έγινε αντιληπτός από τους ενίκους που ενημέρωσαν την αστυνομία που έφτασε άμεσα στο σημείο. Ο διαρρήκτης, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν, προσπάθησε να πηδήξει από αυτή την πολυκατοικία στην απέναντι ταράτσα όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε βάθος που ξεπερνάει τα 10 μέτρα. Οι αρχές θεωρούν πως ο τραυματίας εμπλέκεται σε αρκετές διαρρήξεις στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ, σε αυτό το σημείο, κατέληξε ο δράστης. Ναι. Μετά το κυνηγητό της αστυνομίας, από ταράτσα σε ταράτσα, κατέληξε εδώ πέρα. Έπεσε εδώ πέρα δηλαδή. Εδώ το βρήκανε. Από δίπλα πήγε, πήρησε εδώ και όμως κυνηγάει, μετά κατέληξε κάτω. Ο 30χρονος Γεωργιανός νοσηλεύεται φρουρούμενος, σοβαρά τραυματισμένος στον Ευαγγελισμό.